και συνεχίζοντας το ταξίδι με τις παθήσεις του Όρθιος, προσκαλούμε τον κύριο Φώτη Δημητριάδη, επιστημονικό συνεργάτη της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για χειρουργικά μυστικά όσον αφορά τη συστολή του Όρθιου. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω την Οργανική Επιτροπή για ακόμα μια φορά που καλεί εδώ στην Πορτογαλία για ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα. Το σημερινό θέμα είναι χειρουργικά μυστικά σχετικά με την συστροφή του όρθου. Αυτή είναι η δήλωση συμφερόντων μου. Συνολικά έχω πάρει 6 κλινικές μελέτες, τις οποίες έχω συμμετάσχει στις εταιρείες Λίβη και Γκλάξο. Θα προχωρήσουμε με την στοιχεία ανατομίας για να μπούμε στο κλίμα. Ο όρχης για να κατέβει κάτω στο όσιο θα χρειαστεί να περάσει, διαμέσω διαφόρων χρωμάτων που τα συμπαρασύρει. Κάτω από το όσιο θα δούμε το λογαπέχητό, μετά είναι η έξω κρεμαστήριο στο περιτονείο, κρεμαστήριο της ίσιας στο πραγματική περιτονείο και στο σφαιρατική περιτονείο και τα δύο σώματα του περιτονείου, όσο λειτουργήσει τώρα. Αυτά ακολουθούμε όλοι και, ο Ιέκας και ο κάτω, ο οποίος θα το επισημαίνει. Εάν σε αυτήν εδώ πέρα τη διαφάνεια κάνουμε μία ατομή εδώ πέρα, και αυτό είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να ξέρουμε, θα δούμε το μεσόρχιο και τη μεσηπιδημίδα. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι τα στοιχεία εκείνα που δέρουμε τον όρχη στο οπίστιο τείχομά του, έτσι ώστε να μην μπορεί να κάνει πρακτικά συστροφή. Και μαζί με τον Ιακά από κάτω. Εδώ πέρα βλέπετε ότι σε αυτή τη μορφή βλέπετε ότι το μεσόρχιο και η μεσηπιδημίδα δέρνουν τον όρχη πιο ψηλά, με αποτέλεσμα ο όρχης δείχνει γλωσσίδα καμπάνας να κρέμεται μέσα στον ελληνικροειδή χιτώνα, το έξω πέταλο, με αποτέλεσμα να μπορεί εύκολα να συστραφεί σε αυτό το τέταρτο σημείο. Αυτό το συναντάμε σε 9 περίπου αγόρια στα 100.000 ηλικία, κυρίως από 10 μέχρι 19 χρόνων και πικ από 12 μέχρι 17 χρόνων. Τα συμπτώματα, να περάσω πολύ γρήγορα για να πάμε στα μυστικά, είναι ένα ευθύνητο άγχος, κυρίως, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και ίδιο αυτό το άγχος, με μειωμένο κρεμαστήριο και ανακλαστικό. Ένα μυστικό είναι ότι οι ασθενείς προσέρχονται εντός των 6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων κλινικά. Αυτοί έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να έχουν συστροφή. Ένα δεύτερο μυστικό είναι ότι ένα φυσιολογικό κρεμαστήριο και ανακλαστικό εξασφαλίζει την αιμάτωση του όρχη, αυτός ο όρχης αιματώνεται, όμως μπορεί να μην αιματώνεται και σωστά. Συνδιάγνωση. Όσο μεγαλύτερη το ασθενή, όσο πιο εύκολα είναι για εμά του γιατρού να το εντοπίσουμε, όσο πιο πολύ περνάει η ώρα, τόσο πιο αδιάστατα γίνονται τα συμπτώματα. Μια συστροφή θα έχει έναν επώδυνο όχι σε όλο το σημείο του, αντίθετα με την επιδημίδα που θα μα δώσει πόνο στην επιδημίδα ή στα εξαρτήματα του όχι αντίστοιχα. Και ένα ακόμα μυστικό εδώ πέρα είναι ότι ο όχι που εντοπίζεται σε υψηλή ανώμαλη θέση, όσο είναι πιθανότερο να έχει συστροφή παρά επιδημίδα. Αυτό είναι το σημείο Μπράντζελ. Μαζί με τα σημεία πρέν, αυτό που όταν πειραμίζει τον όχι, καλμάρει ο πόνος όταν είναι επιδημίτητα και το σημείο γκέρ, το οποίο βλέπουμε στην βάση του οσχαίου μια αναδίπτωση της πτυχής του δέρματος. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της συστροφής του όρχη, αλλά δεν είναι σε όλα. Η απουσία του κρεμαστήριου αντανακλαστικού είναι μια απλή μεθόδος, έχει πολύ καλή ευαισθησία, αλλά δεν έχει καλή υλικότητα. Να μην ξεχνάμε την γενική ούρο να την κάνουμε, αλλά μια παθολογική γενική ούρο δεν ανέβει τη συστροφή. Το τόπο είναι η καλύτερη μέθοδος διάγνωσης του όρχη, γιατί έχει και μεγάλη ευαισθησιακή ειδικότητα και θετική και αρνητική προγνωστική αξία. Εξαρτάται όμως από το χειριστή, το πόση εμπειρία έχει. Όταν πάμε στα 20 MHz, εκεί έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η παρουσία της αρτηριακής ροής όμως δεν αποκρίνει τη συστροφή. Και αυτό γιατί, 24% των περιστατικών μπορεί να έχουν φυσιολογική κατά τα φαινόμενα αιμάτωση, αλλά παρόλα αυτά να έχουν συστροφή. Αυτό γίνεται όταν έχουμε μία μειωμένη μεν ροή στην αρτηρία, ο όρχης υποφέρει, επειδή έχει μειωμένη αρτηριακή ροή, όπως εμείς βλέπουμε στον τόπιο μία φυσιολογική εικόνα σε σχέση με τα στάνταρ τα δικά μας. Κάθε άνδρας δεν έχει την ίδια αιμάτωση στον όρχη. Δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κριτήρια που να πούμε ότι αυτή πρέπει να είναι η αιμάτωση και κάτω που είναι παθολογική. Κινδυνεύεται ο όρχης. Απόσο γρήγορα κινδυνεύεται. Αυτό είναι μια χρόνια συστροφή, το κρατάμε στις χρόνιες συστροφές.
και κινδυνεύει σε βάθος χρόνου να καταστραφεί. Δηλαδή εκεί πρέπει να δράσουμε και εκεί πάλι επιβόλως. Δηλαδή και αυτό δεν το παρατηρούμε. Και αυτό το δράσουμε αμέσως στην κοινωνία. Και αυτό το προχωράμε αμέσως. Έτσι χρόνια στην τρόφη. Ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτή τη σκόπελο είναι μια πραγματική ανάπτυξη χαμηλής ροής, αντίστοιχη με αυτή που κάνουμε στα τρίπλα της ΕΕΠΕΟΣ, όταν το ΕΡΑΙ, όταν ο δείκτης ΕΡΑΙ, που ουσιαστικά σημαίνει το πόσο δύσκολα προχωράει το αίμα μέσα στην αρτηρία, είναι πάνω από 0,75, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχουμε μειωμένη μαθητική ροή. Άρα εκεί έχουμε συντροφή. Άσχετα για να είναι φυσιολογική η ροή και η μαθητική επάνωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το Whirlpool Sign, δηλαδή το σημείο της δίνης, όπου θα δούμε την περιέλευση των αγγείων σε εγκάρσια λήψη, που αυτό είναι επίσης 100% χαρακτηριστικό, συγκέντρια στοιχεία και ειδικότητα για την συστροφή. Στην χειρογράφημα και MRI δεν χρειάζεται να κάνουμε, μόνο σε περιπτώσεις αμφίβολης διάγνωσης ή την MRI σε παρουσία αιμορραγικής νέκρωσης. Όταν δηλαδή έχουμε μεγάλη αναγνωρίζει. Συγγνώμη λίγο, ένας εξαιρετικός προσωπικός μου φίλος στο αποκρατήριο είναι ο καθηγητής ο κ. Καραγιάννης. Σε μία συζήτηση με έναν μισκάκι στο χέρι, ήρθαν σε έντονη διαφωνία. Το συμφιλοκράτημα του όρθιος, με φυσιολογικό τόπλε. Φυσιολογικό τόπλε. Δεν φαίνεται σε στο χέρι το τόπλε. Αν το συμφιλογράφημα υπάρχει πιθανότητα να δείξει συστροφή, προσέξτε την απάντηση σας ακούει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό δείχνει εδώ πέρα ότι σε περιπτώσεις αμφίβολης διάγνωσης είναι το σημείο. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα τόπιο το οποίο είναι φυσιολογικό και μια κλινική εικόνα συστροφής, τότε θα καταφύγουμε στο συμφιλογράφημα. Μπορεί να μας δώσει λύσεις και αυτό είναι εξαρτάται από τον εξεταστή για το πόσο εμπειρία έχει. Κύριε Δημητριάδη, έχετε κάνει στην διαφωνία και ξεφεύγετε. Ο κύριος Καραγιάννης σας ρωτάει το εξής. Ντόπλερ φυσιολογικό. Σπιτιλογράφημα δείχνει μία εικόνα. Μπορεί με το σπιτιλογράφημα να βάλει τη διάγνωση της συστροφής. Θα θεωρήσω πως ναι. Συγκριτικά, έτσι, συγκριτικά με τους δύο όρθιους. Αυτή η εξέταση θεωρείται αυτή τη στιγμή για το μουσείο. Οπότε την αφήσαμε και την ξεχάσαμε. Αυτές είναι γνώσεις παρελθόντος από το κάμπερ. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω τη λογική του να στείλω μια αφιζητούμενη κατάσταση για σπιτιλογράφημα που είναι και χρονοβόρο και να κάνω ώρες. Άρα κάνω και πιθανότητες. Ποια είναι η λογική από πίσω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Ότι ούτε και πάλι έτσι στην κλινική πράξη είναι αδύνατο να οδηγηθεί κάποιο στην χειρογράφημα. Είναι και το θέμα της ακτινοβολίας, το θέμα του πώς εξετάσεις. Όταν πρέπει να έχει φυσιολογική ροή αίματος, δεν κάνουμε στην χειρογράφημα. Δεν έχει νόημα. Αυτό πρέπει να πει ο καθηγητής. Δεν έχει νόημα να κάνουμε στο πρόγραμμα. Σε ένα επαγγελματικό νοσοκομείο, στην εφημερία, έρχεται ένα παλικάρι που παρουσιάζει με χώρο στο όσπιτο. Θεωρούμε τον ουρολόγο ότι μπορεί να είναι συστροφή. Κάνει ένα υπηρεκοκάθινα, είναι ειδικευόμενος ακτινολόγος, κάνει το τρίπλεξ, λέει είναι, δεν είναι, τι να σου πω, συνάδελφε. Δεν υπάρχει σπιτιλογράφημα, δεν υπάρχει τίποτα. Τι κάνεις. Μην απαντήσεις εσείς. Είναι απλά γελιά. Είναι απλά πράγματα. Από το εγγραφείο σου, παρακαλώ. Αυτό δεν είναι. Κύριο Γιώργο. Είναι απλά, δηλαδή... Πόσοι δεν θα χειρουργούσα. Δεν. Υποϋποψίας. Το κύριε Παύλο. Κανένας. Έτσι και για την ερεύνηση. Πρέπει να το μάθεις. Είναι απλά καλό. Αυτό είναι ο λόγος που έχω βάλει το ξεκίνησα την διαφάνεια, λέω ότι αυτό και αυτά εδώ πέρα έχουν μικρή αξία, εν πάση περιπτώσει σε περιπτώσει αμφίβολη διάγνωση ή πόσο μάλλον είναι MRI. Πάλι MRI δεν θα κάνουμε.
όταν θα δούμε μέσα με τον υπέρηγο τις περιοχές οι οποίες δεν είναι ανηχολικές και μοραϊκές περιοχές, δεν έχει νόημα να κρατήσουμε τον νόημα. Δεν θα πάμε. Πάμε για το χειρουργείο. Πάμε στο χειρουργείο λοιπόν, η χειροπρακτική ανάταξη. Αν θα την κάνουμε, θα την κάνουμε καθαρά για να απαλύνουμε τον χώρο του ασθενή μέχρι να το χειρουργήσουμε, διότι θα το χειρουργήσουμε. Τελείως. Αυτό θα γίνει δίκη να ανοιχτού βιβλίου. Συγγνώμη το αντίθετο λίγο. Εδώ έχετε έρθει στον συνάδελφο, κάνει την ανάταξη χειροπρακτικά. Θα το βάλει σε χειρουργείο αμέσω. Εάν απαλύνει ο πόνος, πέρασε ο πόνος, λύθηκε. Θα τον βάλει σε χειρουργείο, θα προγραμματίσει το χειρουργείο, δεν έχει, δεν επιτρέπεται να διώξει αυτόν τον ασθενή. Για τον ακούσω το λόγο ότι για να φραγεί η φλέβα θέλει μια στροφή 360 μοιρών. Για να φραγεί η αρτηρία θέλει μια στροφή πάνω από 520 μοιρών. Δηλαδή 360 είναι 180. Εάν αυτό ο έχει μέσα και το συναντάμε συχνά, έχει 2 ή 2,5 περιελήψεις, εγώ εάν του στρέψω μία φορά τον όρθιο και φτάνω στο 520 από το 700 τόσο, ο ασθενής βλέπει μια διαφορά, σταματάει να πονάει, όμω όχι σε εξακολουθεί να είναι στραμμένο μέσα. Πρέπει να τον ανοίξουμε να δω τι γίνεται. Πάντως, δεν μου μιλήσατε πολύ για την προβληματικότητα, επειδή είμαι λίγο μεγάλης ηλικίας. Έχω συζήτηση με ουρολόγους οι οποίοι είναι μεγάλοι πλέον ή δεν υπάρχουν, δεν είναι μαζί μας πια, οι οποίοι το έκαναν και τους κρατούσαν μέσα και τους προγραμμάτισαν κανονικά. Σε εποχές που ήταν δύσκολο να φέρεις ίσως να σε ρωτήσουν, τίποτε. Λοιπόν, και επειδή αυτά τα παιδιά μετά έφερναν και ήταν κάποια μεγαλύτερη ηλικία, έφερναν στην οποία γράφω κλπ. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με την τακτική να πάμε με το κανονικό χειρουργείο αφού ανατάχθηκε. Με χαρά ήταν όλοι. Στην πέρα πέρα που παίρνω στο χειρουργείο ήταν κόκκινο σιδηροδρομό. Σωστό αυτό. Ανάμαστε. Άλλο να πω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μέρη που δεν μπορεί να πει στον αισιολόγο. Λοιπόν, κερδίζει χρόνο, είναι κάτι που πρέπει όλοι να το κάνουμε. Σοφά. Ακόμα και τη μία ώρα μετά από το χειρουργείο, την κίνηση πρέπει να γίνεται. Τον ήξερα το πράγμα. Σοφά, σωστά τα λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Η αναισθησία δεν είναι απαραίτητη. Κάποιοι στείλουν και μπλοκ για να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει και πολύ. Και η συστροφή γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια ανάταξη. Πότε θα την κάνουμε, όταν ο ασθενής αρχίσει και πονάει πιο πολύ. Ή όταν συναντάμε δυσκολία στον ασθενή. Δεν είναι όλοι όρκε με αυτό το πράγμα. Στραμμένοι. Την επιτυχία είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Κατσικρίσου. Ακόμα όμως και σε είδη συμπτωματολογίας η άμεση χειρουργική διερεύνηση είναι απαραίτητη. Βεβαίως όταν έχουμε έναν όρκιο ο οποίος από τις δύο στροφές, δηλαδή τις 720 μοίρες, εμείς το πήγαμε στις 360 μοίρες, εξακολουθεί να είναι συγκεκριμένος και η αρτηρία έχει ελευθερωθεί, δίνει αίμα κανονικά. Οι φλέβες όμως και τα λεμφαγεία είναι αποφραγμένα. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Άρα έχουμε όμως τον χρόνο να το διορθώσουμε. Για τη χειρουργική ανάταξη, ο βαθμός της συστροφής, όπως το προείπα, είναι σημαντικός και βεβαίως η διάρκεια της συστροφής. Εδώ υπάρχουν διάφοροι χρόνοι που ακούγονται. Η χειρουργική ανάταξη είναι επίγον χειρουργείο και γίνεται μέσα στις 24 ώρες, λένε οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Η καθήλωση του υγιού όχι, σαν μυστικό, συστήνεται ανεπιφύλακτα. Πάλι λένε οι ευρωπαϊκές λειτουργίες. Και εδώ έχουμε και βεβαίως το εξάμεινο με ενεργητικό follow-up για να δούμε αν αυτός όχι έχει ατροφήσει με το σκεπτικό ίσως και να τον αφαιρέσουμε. Είναι υγιής ο ανθερόπαιδος όρκης, κύριε Δημοσιάτη? Σε κυραματικά δεδομένα έχουμε πει ότι δεν είναι υγιής. Έχουμε δουλέψει σε πάρα πολλά πρωτόκολλα. Στην κλινική πράξη έχουμε και αμφιλογόμενα αποτελέσματα. Ίσως γιατί η κλινική πράξη παίζουν πάρα πολύ χρόνοι από τη στιγμή που θα γίνει το χειρουργείο που η συστροφή μέχρι το χειρουργείο. Δεν είναι δηλαδή σαν το πρωτόκολλο. Επομένως, είναι και όλα τα δεν καταλαβαίνω. Σε μια δημοσίευση, που θα αναφέρεσαι δημοσίευση, υποθέτω, έτσι, για να κάνεις τη σύγκριση, θα έχεις πάρει ασθενείς οι οποίοι χειρουργήθηκαν με συστροφή, με ιστορικό συστροφή, έτσι και η συστροφή τους δεν εκρώθηκε, δεν ατρόπισε όρκης μετά από το επιτυχημένο, όχι ένα νεκρωμένο. Άρα, εκεί πέρα, τα δεδομένα σας μου είναι διάφορο στις πόσες ώρες χειρουργήθηκε. Εκεί πέρα δείχνουν μεγάλο ποσοστό. Αυτή νομίζω ότι είναι η ερώτηση του κ. Σοφικίδη. Σε ασθενείς δηλαδή που επιβίωσε ο όρκης. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό από ότι στον υπηκό πληθυσμό. Αυτά θα συγκρίνουν εγώ για να δώσω απάντηση. Εάν υπάρχει τέτοια μελέτη. Όχι, είναι αμφιλεγόμενα τα αποτελέσματα.
Δεν υπάρχουν μελέτες που λένε ναι, υπάρχουν μελέτες που λένε όχι. Τα έχω παρακάτω. Αν είναι αμφιβόμενα, όχι. Για μένα. Ναι, το λέω και παρακάτω. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν πρέπει να διατηρήσουμε το ενό αρχή να τον αφαιρέσουμε μια λειτουργία στη λειτουργία του ιδιωτικού ισότητα. Κάποιες μελέτες βρήκαν ότι αν τον αφήσουμε τον όχι μέσα, πέφτει η μορφολογία. Λοιπόν, σχετικά με την ορχιοπληξία, κάποιοι προτιμούν την απλή ορχιοπληξία στο όχι, κάποιοι κάνουν το δαρτοχυτόν. Έτσι, το φίλιστο δαρτοχυτόν. Προσοχή πρέπει να δώσουμε μεγάλη σαγία, όπως είπε ο καθηγητής ο Φιγκίτης, της κάθεσης του όχι. Και προσοχή πρέπει να δώσουμε στην επιδειδημίδα καθώς τον καθυλώνουμε. Εάν είναι να πάμε να βάλουμε ένα ράμα κοντά στην επιδειδημίδα ή στην επιδειδημίδα, θα προτιμήσουμε την κεφαλή της επιδειδημίδας. Όχι την ουρά. Στην ουρά τα πραγματικά σωληνάρια είναι ελάχιστα, έτσι εκείνη που βρίσκεται στο πραγματικό χώρο και επομένως μπορούμε να τραυματίσουμε ανεπανόρθωτα τον όχι να έχει να τον αποτράξει. Τώρα, μερικά απλά χειρουργικά φυσικά. Πριν το χειρουργείο, η χρήση ψυχρών επιθεμάτων πριν το χειρουργείο μπορεί να μειώσει την οξυδωτική βλάβη που προκαλείται από το φαινόμενο ισχυμίας επανεμάτωσης. Είναι μια πολύ απλή μέθοδος. Κάποια στιγμή οι ουρολόγοι βάζουν και θερμά επιθέματα πάνω, αυτό απαγορεύεται. Φυσικά επιθέματα βάζουμε στο όσιο όσο περιμένουμε να μπει μέσα στο χειρουργείο. Είναι κοινή πρακτική αυτό. Το επόμενο. Σε μια μελέτη που έγινε πρώτη φορά από την ομάδα μας στην Ιαπωνία στον όχι, είδαμε ότι το post-conditioning, δηλαδή αντί να συστρέψουμε τον όχι, αντί να ανατάξουμε τον όχι και να τον αφήσουμε έτσι, πρέπει να τον ανατάξουμε και να κόψουμε την θεματική παροχή για 30 δευτερόλεπτα, να την ξαναανοίξουμε για 30 δευτερόλεπτα και να κάνουμε αυτό το κύκλο 3 φορές. Είναι μια πρακτική που οι καρδιοχειρουργοί την κάνουν ούτως ή άλλως από χρόνο. Αυτό προφυλάσσει τον όχι πάλι από τις ελεύθερες ρίζες. Και επομένως μας προσφέρει μια καλύτερη επανεμάτωση του όχι. Προσοχή σε αυτό το σημείο, καθώς φράσουμε τα αγγεία του όχι, να μην φράσουμε τον στραματικό χώρο, ο οποίος μπορεί να τραυματιστεί ανώνοτα. Δεν είναι τόσο ελαστικό όσο τα αγγεία. Μια τέτοια μελέτη φαίνεται συναρπαστική στον άνθρωπο, αλλά την βλέπουμε αδύνατο, γιατί δεν υπάρχει κοντρόλωμα. Δεν υπάρχει κοντρόλωμα. Προσοχή στο στραματικό χώρο. Αν το αποφράξουμε, μπορεί να σπάσει να κάνουμε απόφαση. Ένα ακόμα μυστικό, η χρήση αντιοξυδωτικών. Τα αντιοξυδωτικά έχουν μπει στην χρήση του όχι ήδη από το 1994 με το γνωστό σε όλους μας ζιλορίτ, αλοπουρινόλ. Αυτή προστάτευσε τον όχι στην φάση της επανεμάτωσης, απομυζώντας όλα τα βλαβερά τοξικά ελεύθερες ρίζες από τον όχι. Μπορούμε να δώσουμε οποιοδήποτε αντιοξυδωτικό θέλουμε, οποιοδήποτε αντιοξυδωτικό υπάρχει στην αγορά, να το χορηγήσουμε το φλέβι από το στόμα, καθώς ο ασθενής περιμένει για το χειρουργείο του. Δηλαδή. Είτε ο ήτος Ζιλορίκ που είπαμε, που ήδη χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη του 1994, είτε το συνέντημο του 10, είτε οποιοδήποτε άλλο αντιοξυδωτικό σχέδιο που υπάρχει στην αγορά. Υπάρχουν. Σε τι βαθμολογία. Στην προτινόμενη από το ήτος σχέδιο. Ό,τι λέει το ήτος σχέδιο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ σε φω. Κακό επίση δεν χρειάζεται. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ σε φω. Και μπορούμε αυτό να το συνεχίσουμε και 3-24 ώρα μετά. Τόσο έχουμε δει ότι υπάρχει σε μάτια μάτια παρεμάτωση μπορεί να βλάβει στον όρο. Για να σκεφτούμε ένα τελόπλεκτο. Πάντως, άμα βλέπετε όλο 3 papers εδώ πέρα, σας πω για ένα μυστικό γιατί έχουν τόσο πολύ με το repercussion injury, είναι γιατί είναι η απονοτραφής και ως φαινόμενο πρωτοπαρατηρήθηκε στην Ιαπωνία. Δηλαδή έσωσαν τους σεισμόπληκτους και σήκωναν όλα αυτά που είχαν πέσει επάνω τους, τους έπαιρναν μια χαρά και μετά πέθαναν αυτοί. Και ήταν ακριβώς από το repercussion injury. Και τέλος, μία ακόμα μοναδική μελέτη που έγινε πάνω στον όχι είναι με τους ενεργοποιητές διάβλων καλλίου, το Οικοτρίλ είναι στην Ελλάδα, ενέσιμο, χάπι είναι, σε χάπι είναι αυτό. Μπορούμε να δώσουμε και καπάκια Οικοτρίλ. Έχουμε δει ότι όταν ενεργοποιούμε τους, να το πούμε αντίθετα, το φαινόμενο της κοινής επανεμάτωσης πάει και παρεμποδίζει αυτά τα κανάλια, τα κλίνει με έναν πολύπλοκο μηχανισμό, μέσα στο paper το PDF που σας έχω βάλει θα το βρείτε. Ένα από τα δύο, παρεμποδίζει το κλίμα στα κανάλια για να μπορέσει να κάνει τη ζημιά τη. Ανοίγουμε τα σταθμή σε αυτά τα κανάλια και βιώνουμε τη ζημιά. Επηρεάζεται η γονιμότητα, αντικρουόμενα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, θα τα πω παρακάτω. Είναι αντικρουόμενα. Συγγνώμη, να σα διακόψω λίγο για το προηγούμενο σλάιντ. Να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε διάφορα σκευάσματα. Εγώ δεν έχω την εμπειρία. Όλες τις μελέτες που μου δείχνουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω δεν έχω υπολογιστή, είναι και πραγματικές μελέτες.
γεγονότα που είναι αντισυναντική, εγώ προσωπικά, μπορώ να δω αυτή τη στιγμή κατευθείαν ένα διευθυντικό παράγοντα στην επόμενη άποψη που θα δω. Ναι, αυτό θα το έχουν εδώ τέλο σαν κερασάκι, ότι σύμφωνα με του νέου κανονισμού δεν μπορούμε να χορηγήσουμε φάρμακο όταν δεν έχει υπερβία ένδειξη και δεν έχουμε να πάμε φυλακή. Όχι απλά να μα θέσουν, αλλά πάμε φυλακή. Όμω, τα κρύα επιθέματα. Συγγνώμη, το συνέδριο τώρα δεν έχει. Είναι εμεί οι δεδογραφούμενοι και εμεί οι φίλοι σε αυτέ τι περιπτώσει. Ναι, κύριε Σμαντέκο, βέβαια γι' αυτό θα φέρουμε σε αυτό το σχολείο μόνο, γιατί είστε ο μεγάλο προβοκάτορα και μα σα αγαπούμε για αυτό το ρόλο. Αλλά προφανέστατα δίνουμε πολλά αντιοξυδωτικά, γιατί ο κύριο Σοφικίτη τα αγαπάει πολύ και μα έχει χτίσει τόσα χρόνια. Τα χρησιμοποιούμε και βέβαια βρίσκονται πάντοτε λύσεις οι οποίες να μην ελέγχουν το ότι δεν κάνεις κακό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού δεν κάνεις κακό και δεν έχεις καλές λύσεις, έτσι είναι για τον ίδιο λόγο που σίγουρα θα έχετε τις αγγραφείς σε όλους σας από απλόγερες οι γυναίκες. Που δεν έχει αλήθεια. Αλλά με μόνη διαφορά το γιορτέ, το οποίο έχει άλλη ένδειξη, έτσι μπορεί να έχει την πίεση του ασθενή και να μα κάνει διάφορα κόμματα μέσα στο χέρι, αυτό μπορούμε και να μην το χωρίσουμε. Το χωρίσουμε διαχειριστικά με παρακολούθηση πόσο να ψήσουμε στον ασθενή, τι φάρμακο είναι αυτό. Τα άλλα δύο όμω αντιεξουδικά και ευκαιρία θέματα, για να μα πει και το κανένα όχι. Άρα, αντικρουόμενα τα δεδομένα για την υπογονιμότητα, τα πειραματικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν οι κλινικέ μελέτε, όχι. Η υπογονιμότητα συναντάται στο 36-39% των ασθενών. Το σπέρμα είναι φυσιολογικό σε πολύ χαμηλά περιστατικά των ασθενών, μακροπρόθεσμα. Αυτό όμω σηκώνει πολύ κουβέντα. Γιατί μπορεί να σου και από πριν, καλασμένο. Η δημιουργία των αντισωμάτων κατά σπερματοζωαρίων δεν έχει επιβεβαιωθεί. Και ένα tip είναι ότι όταν η ανάταξη γίνει σύντομα, μέσα σε 13 ώρε η γονιμότητα δεν θα επηρεαστεί κατά τα ευρωπαϊκά guidelines. Τα επίπεδα των ανδρογόνων δείχνουν μείωση των ανδρογόνων στα πειράματα λόγω του ψυχικού στρες. Στον άνθρωπο πάλι όχι. Γιατί και εδώ πέρα οι παράμετροι είναι τόσο μεταβλητές που δεν μπορούμε να βγάλουμε τα αποτελέσματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μετά την ανάταξη παρατηρεί και παροδικά αύξηση των έφεξη της ελίξης και της ψερώνης. Και τέλος, επηρεάζονται τα επίπεδα του ένα ορθοπαιδί και του ορθοπαιδικού ιστόπινος. Άρα δεν έχει επίδραση στη συντηρητική λειτουργία. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ερώτησες, ναι κύριε συνάδελφε. Εγώ πολύ δεν θέλω να σε ρωτήσω. Σε όλα τα κλασικά βιβλία ορολογίας βλέπουμε τη συστροφή, ο άρχης να στρίβει και στην ουσία να στρίβει όλο το κορδόν, όλος ο τόπος. Είναι άραγε το μόνο αυτό που στρίβει. Εγώ θα περίμενα να δω τα βιβλία ορολογίας στη συστροφή να την περιγράφουν και μία άλλη στροφή, σε άλλο σημείο του μάτου. Πάντα η απορία μου ήταν γιατί δεν βλέπουμε ασθενείς με εικόνα συστροφή όρθιος μετά από μία επέμβαση και σωτήρια. Πάντα πίστευα ότι κάποτε θα κάνουμε το λάθος και θα πιάνουμε όλες τις αντιλίες. Έχεις κάτι πάνω σε αυτό να μου πεις, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο προστατεύει τον όρθι πάνω στο κομμάτι της στροφής. Και ένα εγγύο που ξέρουμε ότι παθαίνει μία ζημιά, αν για 12 ώρες δεν δουλέψει, όπως είπαμε ότι μετά από 12 ώρες μπορούμε να χειρουργήσουμε. Αυτό το εγγύο, το οποίο είναι βουλωμένο, στραμμένο με 360 μέρες, παίρνει κανονικά μπρος όταν εμείς το συστρίψουμε. Μεγάλο θέμα ανοίγει ο κ. Μελισσίδης. Καταρχήν, η συστροφή του όρχη δεν είναι μόνο αυτή που έδειξα. Υπάρχουν πολλά είδη συστροφή. Μπορεί η συστροφή μόνο τη επιδημίδα. Η συστροφή μπορεί να είναι σε εμβρυϊκή ηλικία ή σε παιδική ηλικία που να είναι όλος ο ηλεκτροειδής, να είναι μέσα από τον ηλεκτροειδή κυκλώνα. Ο ηλεκτροειδής κυκλώνας να μην είναι συστραμμένο. Κάτι που συμβαίνει στα παιδιά και όχι στους ενήλικες. Τώρα, σχετικά με την αρτηρία, δεν είναι το 12 ώρες για το αγκείο, δεν είναι. Είναι μια κουβέντα που το αφισβητούν οι ίδιοι αγκειολόγοι και επικεντρώνονται στον ίδιο τον ιστό. Στον μυϊκό ιστό χειρουργούν διαφορετικά, μπορούν να αφισβητούν 24 ώρες. Στον εγκέφαλο, οι 3 ώρες είναι υπερβολικά πολύ, γιατί η καρδιά, το μισάωρο λένε ότι αυτό που εξασφαλίζει, είναι κατά περίπτωση. Το ίδιο το αγκείο τραυματίζεται. Σαφώς και τραυματίζεται. Δημιουργούνται και δρόμοι μέσα.
δημιουργούνται, μπορεί να βασιζόμαστε και στην παράπλευρη κυκλοφορία από τα σπερματικά, από τα αγκεία του σπερματικού πόρου, την αρτηρία του σπερματικού πόρου. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μη είναι έξιμο από εμάς. Επειδή λέμε εδώ για χημικά μυστικά, είναι κάτι, δεν ήθελα να το πάω σε επίπεδο φοιτητικό ή ακαδημαϊκό, δηλαδή να ξαντιλήσω το θέμα. Ήθελα να πάω στα χημικά μυστικά, δηλαδή το ότι τα ματήσεις και το αγγείο είναι κάτι το οποίο στο χημικό δεν μπορώ να το ελέγξω εκείνη τη στιγμή. Μόνο, ναι, αλλά τι καλό έχει. Τι πολύ υπέρεξε τον τραυματισμό από ότι. Λέγοντα μόνο το σύνδρομο διαμερισματοποίηση, κάτι μπορώ να ελέγξω εγώ στο χειρουργείο. Δηλαδή να αποφράξω τον όχι, να δω ότι έχει αιμάτωση καλή με τον ντόπλε και ο ίδιος ο όχης να μην αιμάτωνε, να συνεχίζει να είναι μπλε. Γιατί τα αιματικά, το αίμα που έχει μέσα μαζέψει ο όχης κατά τη φάση της πλευρικής συμφόρησης, μας αποφράσει τις ίδιες τις αρτηρίες. Εκεί τι κάνουμε, εκεί πάμε και χαράζουμε σε μια ανάγκη περιοχή τον όχι, τον αποσυμφορίζουμε και εκεί πέρα πάνω βάζουμε ένα αιματούμενο πατς, μόσχευμα, από το ίδιο το εντροειδηχητό. Πάντως νομίζω, Κυριάκο, το κρίσιμο είναι ότι έχεις να κάνεις με πολύ νέους. Οπότε το remodeling του Αγίου από το τραύμα θα πάει μια χαρά. Δεν έχεις ποτέ κανένα παράγοντα κινδύνου στον 10 χρόνο και 12. Και έχεις μια αναγεννητική ικανότητα τεράστια, τη μεγαλύτερη που μπορείς. Και νομίζω ότι αυτό είναι που το σώζει και είναι η απάντηση στον προβληματισμό σου. Μπορεί να πάω εδώ πέρα. Παλιότερα έκανε την κοίτα σε κάποια φάση. Στην κλινική είχε αποφασιστεί τότε όταν ερχόταν μια συστροφή του όρχιος να μην αφαιρούμε τον όρχη, τον ανοίγαμε, τον βρίσκαμε μαύρο, τον ξεστρίβαμε και τον τυλίγαμε σε ζεστές κομπρέζες. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Ένα αυτό. Δεύτερο, τον κρατάγαμε τον όρχη. Δεύτερο, ένα νεαρό παιδί 10 χρονών έρχεται με ένα πόνο στον όρχη. Πονάει πάρα πολύ, το πιάνουμε κλινικά, καταλαβαίνουμε ότι είναι συστροφή. Υπάρχει περίπτωση αυτός να έχει φλεγμονή στην επιδημίδα? Από τις πρώτες μου διαφάνειες που έδειξε αυτό, υπάρχει περίπτωση να έχει συστροφή στην επιδημίδα ή να έχει συστροφή στα εξαρτήματα του όρου. Υπάρχει έτσι φλεγμονή, επιδημίδα. Αφλεγμονή, είπατε. Επιδημίδα, βεβαίως. Αυτό είναι και ο πρώτος μας προβληματισμός. Συστροφή, όχι, ή επιδημίδα. Σε ένα παιδί 10 χρονών. Δεν μιλάω για ένα 25. Εκεί μειώνεται πολύ, όχι. Εκεί πέρα το σενάριο επιδημίτιδα αραιώνει αρκετά και αυξάνεται πάρα πολύ το σενάριο συστροφής όρου. Είμαστε στην ηλικία των 10 χρονών. Έχει πολύ κοινό. Ο καθηγητής κάνει ένα σχόλιο σε αυτό το θέμα της επιδημίτιδας του βίου του Ροπάτου. Να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με αυτό το θέμα της επιδημίτιδας. Τουλάχιστον τα χρόνια εκείνα που εγώ έκανα ειδικότητα στην Αγγλία, ο κανόνας ήταν μέχρι τα 25 δεν υπάρχει καμία περίπτωση το άτομο να έχει επιδημίτιδα. Όταν θα έρθει με τη συμπτωματολογία αυτή, πρέπει να την χειρουργήσεις. Είναι καλύτερα να χειρουργήσεις ένα νέο παιδί 15-16 χρονών και να βρεις ότι δεν έχει συστροφή του όρθιος αλλά επιδημίτιδα, παρά να χάσεις μια συστροφή γιατί τη θεώρησες επιδημίτιδα. Και τουλάχιστον αυτό που λέω και εγώ στους δικούς μου συνεργάτες κάτω, είναι ότι τα παιδιά τα οποία έρχονται με τη συμπτωματολογία αυτή πρέπει να χειρουργούνται άμεσα, εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς αυτή ήταν και η άποψη των ουρολόγων ανέκαθεν. Απλά τώρα πλέον, και αυτό επισημάνεται στην τελευταία έκθεση του ΚΑΠΕ, τώρα πλέον έχουμε αρχίσει να γινόμαστε λίγο πιο επιλεκτικοί, γιατί έχουμε στα χέρια μας μέσα που δεν είχαμε πριν, όπως το έχρωμο ντόπλερ, πάλι δεν είχε καν υπέρχος. Τώρα έχουμε όχι μόνο υπέρχος, έχουμε έχρωμο ντόπλερ, έχουμε και high frequency πάλι ντόπλερ, που είναι με 20 MHz. Επομένως εκεί κάποια πράγματα μπορούμε να τα δούμε και να τα δούμε μια διεγουμένη πλημμύρα με μια φοβερή αιμάτωση. Και κλινικά θα δούμε ότι ο πόνος είναι εντοπισμένος και όχι διάχυτος όλων των όχι, εκεί θα περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το που έκανα την πρώτη. Όχι, αυτό το είπα ότι σαν παρατήρηση που γίνεται στο κάμπερ, όχι την δική μου. Φώτη, ο καθηγητής. Α, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Μάλλον είσαστε σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Ωραία. Στην επαρχία όμως είναι και κάπως διαφορετικά. Δεν έχουμε ούτε ντόπλερ, ούτε όλα αυτά τα μέσα που έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο. Οδηγούμαστε στην θέση του καθηγητή. Ανοίγουμε. Επειδή είναι δάσκαλος ο κ. Καθηγητής, πράγματι έτσι μας έλεγε το ανοίγουμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το απλό. Είναι ένας όχης λίγο μαύρος.
Είπατε βάζετε ένα πάτσε, όλα αυτά, κάνετε όλα... Όχι, όχι. Πόση ώρα περιμένουμε μέσα στο χειρουργείο για να δούμε αν μπορούμε να το διατηρήσουμε ή όχι. Το συμβατικό χρόνο αυτό περιμέναμε πάντα, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Συγγνώμη, γιατί να περιμένω στο χειρουργείο, Φώτη, αφού εδώ πέρα μου είπατε λίγο πολύ ότι δεν πειράζει και αν ατροφήσει ο όρχης μέσα και να μην τον βγάλω. Οπότε, εφόσον λέω δεν ξέρω είναι δεν είναι, τον αφήνω, τον κλείνω και ας ατροφήσει μέσα εκεί παρά τον βγάλω και να έχω μετατύψεις. Και αυτό είναι μια συμφωνώ, συμφωνείτε ή όχι, εγώ απλώς προβοκάρω τώρα, είμαι η μαθητή. Εγώ ψηφίζω την άποψη του κυρίου Χατζηχρήστου. Ακριβώς. Και οι δύο ψηφίζουμε την άποψή σας. Απλά δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που μπορεί κάποιος να τα ακολουθήσει. Δηλαδή, ο όρχης, ακόμα και όταν είναι μαύρος, δηλαδή τώρα, εάν όρχης είναι μαύρος και νεκρωμένος, εκεί θα το βγάλει. Εάν είναι μια διάμεση κατάσταση, στην κρίση του χειρουργού. Εκεί θα τον αφήσει μέσα. Δεν κινδυνεύει κάτι. Λένε οι μελέτες ότι έχουμε 3,2 περίπου τις πιθανότητες παραπάνω να έχουμε καρκίνο σε αυτόν τον όχι ή στον ετερόπλευρο. Είναι κάτι το οποίο όμως είναι ελέγξιμο, χειραγωγήσιμο. Θα τον αφήσουμε μέσα. Φωτή, ένα τελευταίο κλινική σημασία ερώτημα. Ο Γιώργος, για να χαλαρώσουμε σε ένα σεξουαλικό παιχνίδι, από τραύμα έχασε τον αριστερό όρθιο. Μετά από 2 χρόνια κάνει συστροφή. Δεν είσαι σίγουρος αν είναι πλήρης, complete ή not complete. Πέρα από όλα αυτά που μας είπες, θα κάνεις και κάτι ακόμα. Σε αυτό το είναι μόνο ένας όρχης υπάρχει. Θα κάνεις και κάτι άλλο. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα κάνουμε εγγραφεία σε αυτόν τον όρχη. Για να καταστήσεις, μπράβο. Οι συνάδελφοι πήραν το μήνυμα. Σε όλους τους μόνο όρχης θα το χειριστούμε αυτόν τον όρχη όπως αν έχουμε ένα μάτι. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε με πάση θυσία κάποια λειτουργικά στοιχεία αυτού του όχι. Τα ανδρογόνα μπορούμε να τα αποκαταστήσουμε. Τα σταματοσφάρια του ακόμα όχι. Στον ίδιο χρόνο εννοείται. Στον ίδιο χρόνο. Στον ίδιο χρόνο. Εάν γίνεται. Ακόμα και να τον αφαιρέσουμε τον όχι επειδή είναι μαύρος, θα τον στείλουμε για πρόταση. Θα τον στείλουμε σε υγρό, ειδικό υγρό, καλλιεργητικό υγρό, για να μπορέσει ο εμβριολόγος να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Ερώτηση, επειδή εγώ δουλεύω σε μια μικρή πόλη. Ήδη μιλάμε για 9 περιστατικά στα 100.000 άτομα. Πόσα από αυτά θα είναι μονόρχης. Συγγνώμη. Επειδή όμως εγώ δουλεύω σε μια πολύ μικρή πόλη που δεν έχω τίποτα τέτοιο, παρά μόνο το τοπικό νοσοκομείο, το να συντηρήσω αυτό τον όρχη που θα βγάλω μπας και γιατί είναι μονόρχης, μπορώ να το κάνω χωρίς να υπάρχει τράπεζα για να το μεταφέρω την άλλη μέρα γιατί μου θέλει βράδυ το παιδί. Έχει έναν τρόπο να μου πείτε να το βάλω κάπου κάπως να συντηρηθεί μέχρι την άλλη μέρα. Είναι πολύ μεγάλη σημασία στο ερώτημα αυτό να ξεχωρίσουμε πολύ γρήγορα άλλο το freezing κατάψυξη και άλλο το cryostorage, διατηρώ σε χαμηλή θερμοκρασία. Υπάρχουν μελέτες που λένε και εμείς έχουμε δημοσιεύσει ότι μπορούμε να κρατήσουμε σε 72 ώρες είτε σπερματοζωάρια είτε ορχικό ιστό μέσα σε κάτι που υπάρχει σε όλα τα σπίτια, κοστίζει 3 ευρώ και είναι το γάλα. Κάποτε πέσανε σπερματοζωάρια μέσα σε γάλα, τα μπήκαν στο ψυγείο και τα βρήκαν μετά ότι μπορούν να τρέχουν. Αυτή είναι δημοσίευση και στο Fertility Sterility και επομένως παίρνουμε τον αρχικό ιστό σε αυτές τις προβλέψεις. Θέλετε κάτι διαφορετικό να λέτε, κύριε καθηγητά, γι' αυτό μας καλέσατε. Παίρνουμε το κομμάτι του αρχικού ιστού στο Αρχιλικής ή κάπου σε ένα απομονωμένο νοσοκομείο, μέσα σε γάλα, το βάζουμε skin milk, το βάζουμε 3 ώρες στο ψυγείο, μετά το βάζουμε στην κατάψυξη μέχρι να έρθει ο βιολόγος να το βάλει στο υδροάζωτο. Αυτό λέγεται όχι freezing, cryostorage. Και γιατί skin milk? Το skin, γιατί θεωρείται ότι τα λιπαρά αυτά οξέα θα χαλάσουν την προστασία. Υπάρχει ένα τρόπο, άμα είμαι σε ένα νοσοκομείο, να το βάλω κάπου για μεταφορά με κάποιο άλλο τρόπο εκτό από το γάλα που θα με κοιτάξει λίγο παράξενα και θα φάγει καμία μήνυση από κανέναν. Δεν γνωρίζει η κρίση. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημητριάδη. Συνήθως πρακτικές που γίνονται στις μεταμοσχεύσεις σε όργανα, γιατί δεν μιλάμε για όργανα και για ιστό.
αφορμό τον όχι και τον μπορώ να τον βάλουμε σε. Α, εννοείται όλα τα νοσοκομεία έχουν το box για τα νοσοκομεία.